Όρος Δρομιοσύνη ενώνει την Μικρά Ασία με την Κύπρο, τόνισε ο Μητροπολίτης Κύκου και τη Λυρίας Νικηφόρος σε επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο «Μικρασία Κύπρος, κυκίδες πολιτισμού». Το συμπόσιο ήταν αφιερωμένο στις σχέσεις της Μικράς Ασίας με την Κύπρο. 90 χρόνια κλείνουν από τη μικρασιατική καταστροφή και την έλευση στην Κύπρο μικρασιατών προσφύγων. Οι σχέσεις της Μικρασίας με την Κύπρο ήταν στο επίκεντρο επιστημονικού συμποσίου που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών με τίτλο «Μικρασία Κύπρος, κοιτίδες πολιτισμού». Αυτό που ενώνει τη Μικρασία με την Κύπρο είναι ο όρος Δρομιοσύνη, τόνισε ο Μητροπολίτης Κύκου και τη Λυρίας Νικηφόρος, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συμποσίου. Αλλά η ελληνική Μικρά Ασία, παρά το φυσικό ιστορικό της τέλος, δεν πέθανε. Ζει στην πολυκύμαντη ιστορία του ελληνισμού. Ζει στα πνευματικά κατορθώματά της. Ζει στο είναι των μικρασιατών. Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι συζητητές ανέπτυξαν θέματα για την τέχνη και την ιστορία της πανέμορφης Μικρασίας και τις σχέσεις της με τη Μεγαλόνισσο. Είναι ότι μπορεί να έγινε η καταστροφή επιτόπου με όλες τις γνωστές τραγικές συνέπειές της, αλλά έμεινε ένας πολιτισμός με όλες τις αξίες που συνεχίζεται σήμερα έξω από τα χαμένα εδάφη στην Ελλάδα, εδώ. Τρεις χιλιετίες μικρασιατικού πολιτισμού, τόσο αρχαίο είναι το παρόν μας, αλλά και προς τα 90 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Η Μικρασία ήταν συνδεδεμένη στενά με την Κύπρο για αιώνες πολλούς. Αποτελούσε την ενδοχώρα για το νησί μας και ήταν η ουσιαστική γεωγραφική και φυσική συνέχεια. Το μουσικό στίγμα της Μικρασίας έδωσαν νέα παιδιά με τραγούδια. Oh,